Αρχές κρίμα δεν σου λέω, μπράβο παιδί. Εδώ. Επέστρεψα! Δάσκαλε! Ναι, λίγο κάνε, λίγο. Παιδιά, ανακάλυψα τη μηχανή του χρόνου και πήγα στην αρχαιότητα. Αλλά πάλι χοντρός ήμουν να γίνει και ξαναγύρισα. Παρόλα αυτά... Τώρα! Παρόλα αυτά, εξακολουθούσα να λαμβάνω τα αρχαία email μου. Κάτι φτάνανε στις κατσαρίδες που τα φέρνανε, με τις επιθυμίες σας. Ναι. Είχε κάνει πάντα εγώ πέρυσι, θυμάμαι. Έχεις πληρώσει για να κάνεις τη φράση. Μην μιλάω από τον πλανό σου, τη σκατώ φατσό το κλειδί και αύριο. Λοιπόν, αυτοί οι ελληνικοί έχουν αρχαιότητα. Λοιπόν, πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά. Το πείμα που είχα γράψει που ήταν μαλακία, αλλά με τη συμμετοχή σας είχε γίνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το μνημονεύαμε δευτερόλεπτα μετά, θυμάμαι. Οπότε πάλι έγραψε ένα πείμα επίτηδες αυτή τη φορά μαλακία. Συνήθως γράφω ιστορικήματα. Το οποίο το έχω κάνει όσο πιο εύκολο γίνεται. Λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο IQ του κοινού, εσείς αυτοί, εσύ που ήρθα στο διάλο, να πας να φας παράγια. Λοιπόν, οπότε θέλω να βάλετε τα δυνατά σας, να συμμετέχετε κι εσείς, θα σας λέω εγώ τον πρώτο στίχο, θα σας αφήνω μια λέξη στο τέλος, θέλω να τη βρίσκετε όμως. Δηλαδή θέλω... Με κοιτάς σαν κουτάβι που περίμενε να το καλύσω, δε. Θέλω να προσπαθήσετε πραγματικά αυτή τη φορά, όχι όπως πέρσι μαλακία. Είμαστε έτοιμοι! Καλά, εσύ που πες το ναι με τη φράτσα εκεί και στο κομματήριο ναι, είπες πριν κάνεις τη φράτσα. Τέλος πάντων, πες στο διάλογο γι' αυτό. Λοιπόν, το πείμα αυτό λέγεται «Θνητός γεγονός άνθρωπε μη φρόνη μέγα». Ποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό. Να σε καμίσω, αλλά άλλο ρώτησε τώρα. Δεν είναι θέμα. Έχει και σπηριά βέβαια, εντάξει, θα πάμε στον ενέ. Σημαίνει «Θνητός γεγονός άνθρωπε». Από τη στιγμή που είσαι θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλες φιλοδοξίες, μην παίρνει τα μυαλά σου αέρα. Αυτό όμως κατέφερα και τα αντέστρεψα και έγινε αθάνατος. Και τώρα θα δούμε πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, άμα γινώσω από το φαρή αθάνατος, θα ήμουν 8 χαϊλάντερ τώρα. Άστε. Λοιπόν, πιτσοτάκουλα. Προσέξτε τώρα, ήρθε η ώρα που η συμμετοχή σας. Είστε έτοιμοι. Ουδέν κακό αμυγέ σκυλού, ενό σκυλού μύρια. Πέονται. Το κρατάμε. Ωραία. Επάνω στην Ακρόπολη ρέμβαζα την Αθήνα, ρέφτηκα τα ποδοκευτέδες και ένα κιλό επαπαρήθηκα. Θα μπορούσα να ήταν Αθερίνα, αλλά απαντάζεσαι όλη την ιδιότητα. Στην αρχαία αγορά, τα στόρς, τα είδα όλα, τρώγοντας για κολατσό μία σπαλοπριζό. Να το σου ανθρωπός μου εδώ! 100 live του πήρε, μια λέξη όμως την είπε. Στο υπαίθριο θέατρο είδα την Αντιγόνη, έφαγα μια γελάδα διότι την είχαν... Δεν είχε παρέα, την είχαν... Συγκοκό. Δεν την είχαν, δεν είχε παρέα η γελάδα, την είχαν... Μόνη! Τώρα θα μου πείτε γιατί έφαγα τη γελάδα, γιατί ήταν μόνη. Δεν έχετε ακούσει το γνωμικό που λέει «Μόνη και Ελλάδα που πας, το Παλαιστάνιο θα βρεις». Σε εκστρατεία πήγα και έφερα το χρυσό μαντοτο δέρας, σάκησα τρία φιλέτα με πλούσια σος... Γαλέρα, μωρή, καραγκιόζω παιχτρέα μαδέρας. Πού να σου μαδίσω το κεφάλι. Στην τρία τώρα έφτασα και από την πατρίδα λείπω,
Σαν να με δεις του θαπεινό κρίτσου. Και θα φύγω. Κάποιοι με κάνουν περήφανο στο κοινό γιατί θέλουν νέα χαμηλά στάνταρ λιθιότητας. Στην Τρία τώρα έφτασα και από την πατρίδα λίγο. Σαν να με δεις που θα πεινώ, κρύψου. Μην γαμίσω! Ότι δεν θα γαμίσεις είναι σίγουρο. Εντάξει. Καλά υπάρχω κι εγώ, Κρύψου. Ποια καριόλα το πήγε στο μάθος. Μπράβο, κορίτσι μου. Άμα είσαι ελεύθερη, να βρεις κάποιον να μετρευτείς. Κυνήγησα ένα πρόβατο και από το πολύ τροχάδι σε μία βάρκα βρέθηκα που θα με πάει. Οι πίσω να έρθουν μπροστά να θέλουν να μιλάνε. Όχι που έχετε μαζευτεί όλοι οι έξι μήνες και μου έχετε αφήσει τα σαχάρια εδώ πέρα. Ο Βακάρης όμως κοψομεσιάστηκε σαν να έκανε κουμπί. Πίσω με μιας με γύρισε χωρίς. Άκουσε, η ψωλή. Να σου πω κάποια πράγματα, δεν θέλω να λέω η ψωλή μου. Θα σου πω μόνο να σου πω γιατί. Κάποια πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Έχουν, όπως είναι γνωστό, κάτω από μεγάλους βράχους κρύβονται τα μεγάλα φίδια. Ο κάτω κόσμος γλίτωσε από όλο μου το βάρος, αθάνατο με έκαναν και σώθηκε ο... Είδατε, η συγκεντρωμένη λιθιότητα βγάζει ένα συλλογικό μυαλό. IQ κανονικού. Μπράβο, παιδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν καταπληκτικά ηλίθιοι. Ποιος ήταν ο πιο ηλίθιος, εσύ. Εσύ. Δεν θέλω να τσακωνήσετε, παιδιά. Κάποια μέρα, μαθηματικά θα μάθουμε. Από μένα, παιδιά, ήθελα να σας πω. Για κόπτε δεν το ρωτήσω, δεν θα παίξουμε άλλη μουσική. Διότι... Τι αλλάξα, παίξουμε. Τα λεφτά μας. Και τι. Τα λεφτά μας πίσω. Α, η κούτσα. Ναι. Εντάξει, οκ. Παιδιά, θα παίξουμε. Λυπάμαι. Έχω τέρα πήματα, από δεν θα τα πω. Τώρα. Φωτσάξτε μου τώρα να... Να σε δικαιώσω. Πού θα τα παίξουμε. Τα έβγαλε τα λεφτά και σήμερα, δεν μπορεί να δείτε. Και τα 6 ευρώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ναι. Με τραγούδια.